Κυρίες και κύριοι, πρέπει να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ κάθε φορά που βρίσκομαι στην Ερυθράκη, στον Εύρο, στην Αλεξανδρούπολη, όσο μάλλον όταν η παρουσία μου εδώ συνδέεται με τα εγγένεια σημαντικών έργων υποδομής για την τοπική κοινωνία. Και πράγματι σήμερα βρισκόμαστε όλοι εδώ, κεντρική κυβέρνηση, στελέχη της αυτοδιοίκησης σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό, κάτι το οποίο αποδεικνύει ότι η επιτυχημένη διαχείριση των απορριμμάτων είναι τελικά υπόθεση όλων του κεντρικού κράτους, των δημοτικών αγών, αλλά και της ίδιας της κοινωνίας των πολιτών και ειδικά της νέας γενιάς, και αυτό σημαντικό ρόλο έχουν να παίξουν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε να πετύχουμε τους στόχους της κεντρικής οικονομίας. Σήμερα, νομίζω το βλέπετε και το εμπιστεύετε και μόνοι σας, στον χώρο μιας παλιάς χωματερής, ορθώνεται τώρα μια ολοκληρωμένη μονάδα επεξεργασίας οικιακών αποβλήτων. Θα δέχεται, όπως είπε ο κύριος Περιφερειάρχης, τα απορρίμματα των τεσσάρων δήμων της Ροδόπης, αλλά και δύο δήμων του Εύρου, της Αλεξανδρούπολης και του Σοφιού. Είναι μια μονάδα η οποία έχει δυναμικότητα 45.000 τόνους ετησίως, εκ των οποίων οι 6.000 τόνοι είναι προδιαλεγμένα οικιακά απόβλητα. Και νομίζω ότι πρέπει να συγκρατήσουμε τα εξής στοιχεία, την μείωση κατά σχεδόν 60% του εισερχόμενου όπου αποβλήτων που οδηγείται προς τα ΦΥΜ, την ανάκτηση του 12% των σύμπτωτων απορριμμάτων, τα χρήσιμα δηλαδή, ειδικά τα οποία θα διευθυνθούν στη συνέχεια στην ανακύκλωση, αλλά φυσικά και τις 40 νέες θέσεις εργασίας οι οποίες δημιουργούνται, μια μονάδα η οποία στήθησε σχεδόν 25 εκατομμύρια, μέρος της χρηματοδότησης μεγάλο, προέλθει από τους κεντρικούς πόρους του Υπουργείου, αλλά και από τους περιφερειακούς πόρους της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και θέλω με την ευκαιρία αυτή να συγχαρώ όλα τα στελέχη τα οποία εργάστηκαν σε διαδημοτικό επίπεδο για να φέρουν εις πέρας αυτή την πολύ σημαντική επένδυση εντός προδιαγράμματος, εν μέσω κορονοϊού, κάτι το οποίο, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν ήταν καθόλου αυτονόητο. Θέλω να θυμίσω ότι συνολικά στην χώρα το καλοκαίρι του 2019, όταν ο ελληνικός λαός εμπιστεύθηκε την διακυβέρνηση του τόπου στην κυβέρνησή μας, λειτουργούσαν μόλις 3 μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων. Κατασκευαζόντουσαν άλλες 5, αλλά με τη μελλοντική χρηματοδότηση νέων μονάδων να είναι έντελος αβέβαια. Σε λιγότερα από 3 χρόνια, οι μονάδες οι οποίες λειτουργούν είναι διπλάσιες, οι μονάδες που είναι υποκατασκευή είναι 11, άλλες 7 συμβασιοποιούνται στο επόμενο τρίμηνο, άλλες 12 βρίσκονται στην φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Θέλω να κάνω μια ειδική μνήμα εδώ στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αρμόδιου για τη διαχείριση των απορριμμάτων, στον Μαλόκο Αραφάκο, ο οποίος έχει κάνει πραγματικά μια εξαιρετική δουλειά, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε με ταχύτητα χρόνιες παθογένειες του παρελθόντος σε αυτόν τον εξαιρετικά ευαίσθητο τομέα. Έπρεπε και πρέπει επιτέλους να ξεχωρίσουμε ως χώρα από τις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης σε ποσοστά ανάκτησης, ποσοστά ταφής. Έχουμε και το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, έχουμε ένα εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, το οποίο ενσωματώνει όλες τις ευρωπαϊκές και ευρωπαϊκές οδηγίες. Οι περιφέρειες προχωρούν με τη σειρά τους στην επικαιροποίηση των δικών τους περιφερειακών σχέδιων διαχείρισης αποβλήτων. Και σύντομα θα αρχίσει να καταρτίζεται και η μελέτη για την οργανωμένη αξιοποίηση του δευτεροδινούς καυσίμου όλων των ομάδων της χώρας. Κάτι το οποίο σας ενδιαφέρει και εσάς ιδιαίτερα, καθώς επίκειται και η επέκταση της υφιστάμενης μονάδας, νομίζω ότι πια έχει έρθει η ώρα να ξεπεράσουμε αγγυλώσεις που μας καταβίωγαν εδώ και πολλές δεκαετίες και να προχωρήσουμε, όπως συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, στην ενεργειακή
αξιοποίηση του δευτερογενούς καυσίμου, το οποίο προκύπτει από αυτήν την αρκετά σύνθετη διαδικασία επεξεργασίας σύμμικτων απορριμμάτων. Αλλά πρέπει ταυτόχρονα να μειώσουμε, όπως είπατε, κύριε Δήμαρχε, συνολικά τους όγκους των απορριμμάτων. Πριν θα φτάσουν σε αυτήν την μονάδα προς επεξεργασία, υπάρχει μια πολύ σημαντική δουλειά, η οποία γίνεται στα πρόωρα στάδια, από την πρόληψη, στην επαναχρησιμοποίηση, στην ανακύκλωση, υπόθεση και των πολιτών, αλλά και των Δήμων. Την γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η στόχη που μας έχει θέσει η Ευρώπη είναι εξαιρετικά φιλόδοξη. Σήμερα κάνουμε ένα πρώτο βήμα, αλλά πρέπει να κάνουμε άλματα προκειμένου να πετύχουμε τον στόχο έως το 2030, να θάβουμε το 10%, ξαναπώ, το 10% των αστικών αποβλήτων. Αλλά από μια αντίληψη που μας διακατεί για στο παρελθόν, δεν μπορούμε να παράγουμε όσα απόβλητα θέλουμε. Ουσιαστικά αυτό δεν μας αφορά, γιατί κάποιοι θα πάμε να τα θάψουμε. Πρέπει να αλλάξουμε τελείως την νοοτροπία μας και σε αυτή την προσπάθεια χρειαζόμαστε όλους τους πολίτες συμμετοχούς. Θα έλεγα σεβασμιότητα ότι χρειαζόμαστε ειδικά συμμέτοχους στην έγκαινα. Τα νέα παιδιά, γι' αυτό και αποδίδουν τόσο μεγάλη σημασία στα προγράμματα εκπαίδευσης, στα σχολεία μας. Η νέα γενιά είναι αυτή που θα οδηγήσει και τους μεγαλύτερους, τους γονείς, τους παππούδες, τις γιαγιάδες, στην απαραίτητη αλλαγή των συνηθιών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Κλείνω λέγοντάς σας ότι η κυβέρνησή μας προτιμά να μιλάμε έργα και όχι με λόγια. Και καθώς συμπληρώνουμε πια τον Ιούλιο τον τρίτο χρόνο στην διακυβέρνηση του τόπου, τα έργα για τα οποία είχαμε δεσμευθεί γίνονται πράξη. Και σήμερα το έργο το οποίο γυμνάζουμε είναι μία μόνο απόδειξη του πώς η Ελλάδα αλλάζει, του πώς η Θράκη αλλάζει, του πώς ο Εύρος αλλάζει, του πώς η Αλεξανδρούπολη αλλάζει. Και επειδή η περιοχή σας είναι μια περιοχή την οποία αγαπώ ιδιαίτερα, την έχω επισκεφθεί πολλές φορές. Πράγματι, κύριε Δήμαρχε, έχετε δίκιο, όταν αναφερθήκατε στα λόγια ενός προκατόχου σας, ο οποίος έλεγε ότι αυτός ο τόπος είναι πρικισμένος με απίστευτα πλεονεκτήματα, αλλά χρειαζόταν μια στήριξη από την πολιτεία, προκειμένου να ξεφύγει από τη στασιμότητα και να ξεδιπλώσει πλήρως τις αναπτυξιακές του δυνατότητες. Αυτό γίνεται πράξη. Γίνεται πράξη στη Θράκη, γίνεται ειδικά πράξη στην Αλεξανδρούπολη, όπου δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι συντηρείται πραγματικά μια αναπτυξιακή κοσμογονία. Σε μια ώρα από τώρα θα βρεθώ σε μια πολύ σημαντική εκδήλωση μαζί με άλλους Βαλκάνιους ηγέτες, η οποία σηματοδοτεί την δυναμική είσοδο της Αλεξανδρούπολης στον ευρωπαϊκό, όχι στο βαλκανικό, στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη. Πριν από λίγο βρέθηκα στα έργα τα οποία γίνονται για την ανατολική περιφερειακή της Αλεξανδρούπολης, η οποία θα συνδέσει το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης με την Εγνατία χώρα, ταυτόχρονα θα υποσυμφορήσει πολύ και την κίνηση στην πόλη. Σήμερα γενιάζουμε τη νέα μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων και έχουμε πολλά ακόμα σχέδια για τον Εύρο και την Θράκη συνολικά, προκειμένου να μπορέσει η περιοχή αυτή με τα τόσα συγκριτικά πλεονεκτήματα να μπει δυναμικά στον δρόμο της νέας ανάπτυξης όπως την οραματιζόμαστε. Εύχομαι λοιπόν να είναι τυχερή, καλωρίζει η νέα μονάδα την οποία εγκαινιάζουμε σήμερα και να είναι πάντα μια αφορμή να θυμόμαστε, να το επαναλάβω, να το τονίσω ότι όσες οργανωμένες μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων και αν έχουμε, δεν μπορούν ποτέ να υποκαταστήσουν την ατομική ευθύνη και την προσπάθεια την οποία πρέπει να καταβάλει ο κάθε πολίτης, προκειμένου να περιορίσει τον όγκο των απορριμμάτων που παράγει, να ανακυκλώνει στην πηγή και να γίνεται και αυτός συμμέτοχος σε αυτή την πολύ μεγάλη εθνική προσπάθεια που κάνουμε, να είμαστε πρωταγωνιστές πια και όχι ουραγοί. Η Ελλάδα πρέπει να είναι πρωταγωνίστρια στην Ευρώπη σε όλα τα πεδία. Έτσι πρέπει να γίνει πρωταγωνίστρια και στους στόχους που θέτουμε για την κυκλική οικονομία. Συγχαρητήρια και πάλι σε όλες και σε όλους που έφεραν εις πέρα σε αυτό το πολύ σημαντικό έργο.